Καταθέτουμε πρόταση σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα και ζητάμε να κληθούν στην Επιτροπή όλοι οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν και εφάρμοσαν την πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης από το 2007 μέχρι σήμερα, οι διοικήσεις του ΟΣΕ, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και η διοίκηση της Hellenic Train. Εγγύηση ότι δεν θα συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα είναι οι μεγαλειώδεις λαϊκές κινητοποιήσεις που γίνονται και που απαιτούν να φτάσει το μαχαίρι ως το κόκαλο. Και το κύριο Καραμαλή. Βεβαίως, όταν λέμε όλοι, όλοι οι υπουργοί μέχρι σήμερα. Ο κύριος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος υπουργός που παραιτήθηκε. Φυσικά και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σπύρτζης και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τα ονόματα είναι γνωστά δηλαδή. Ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε να πάει η έρευνα 15 χρόνια πίσω, δηλαδή να εξεταστούν όλες οι συμβάσεις και όλες οι ευθύνες από 15 χρόνια πίσω και μέχρι τώρα. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτό είναι αρκετό? Αρκετό. Ανάλογα το αποτέλεσμα που θα βγάλει και το πώς θα το χειριστούν. Αλλά όταν λέμε από το 7 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια είναι? Είναι πάνω από 15. Άρα συμφωνούμε. Για τον κατώτατο μισθό, που είπε ο υπουργός, είπε μάλλον ο κύριος Χατζηδάκης, ότι δεν θα έχει το 8 μπροστά. Φτάνει για να ζήσει ο εργαζόμενος? Εάν φτάνει για να ζήσει, ας πληρωθεί και ο κύριος Χατζηδάκης με τον κατώτατο μισθό. Okay. Είναι κοροϊδία δηλαδή.